Πες μας, ακούμε. Είχαν λοιπόν μια συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, οι δύο άντρες. Ήταν το πρώτο τετατέτ ανάμεσα στον κύριο Παναγιωτόπουλο και τον κύριο Ακκάρ από την ανάληψη των καθηκόντων του Έλληνα Υπουργού. Οι δύο άντρες συμφώνησαν να παραμείνει ανοιχτό το κανάλι επικοινωνίας και συμφώνησαν επίσης και στην επανεκκίνηση του διαλόγου για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όχι όμως σαν προϋποθέσεων, όπως τόνισε ο Έλληνας Υπουργός, ο οποίος επεσήμανε ότι πρόκειται για μια θετική ενέργεια, πλην όμως δεν μπορούμε να κάνουμε συνέχεια ένα βήμα μπροστά με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και δύο βήματα πίσω με το γενικότερο κλίμα έντασης που επικρατεί στην περιοχή, με υπαιτιότητα κυρίως της Τουρκίας, διότι έτσι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης καθίστανται ανούσια και μη παραγωγικά. Στην ουσία, ένα κοινό γράμμα, τόνισε ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο οποίος έθεσε στον Τούρκο ομολογό του το θέμα των παραβιάσεων στο Αιγαίο αλλά και των προκλητικών ενεργειών στην Κυπριακή ΑΟΣ. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Υπουργός απέφυγε να απαντήσει για την τουρκική παραβατικότητα στο Αιγαίο, αλλά εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστούν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Σε γκάρδιο τόνο, μάλιστα, είπε ότι οι Έλληνες και οι Τούρκοι είναι παιδιά της ίδιας γεωγραφίας και κουλτούρας. Ενώ έθεσε το θέμα της Συρίας στον Έλληνα Υπουργό, ζητώντας παράλληλα μεγαλύτερη στήριξη από το ΝΑΤΟ. Ο κ. Παναγιωτόπουλος του είπε ότι θα ξεκινήσουν πράγματι τις συζητήσεις δύο χώρες για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, με την πρώτη συνάντηση να γίνεται ανάμεσα σε τεχνικά κλιμάκια τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Να προσθέσουμε κλείνοντας ότι ο Έλληνας Υπουργός συναντήθηκε και λίγα λεπτά και με τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Μαρκ Έσπερ, όπου τονίστηκε η στρατηγική σημασία που έχει για τις δύο χώρες, η πρόσφατη επικαιροποίηση και διεύρυνση της Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνο.